Ώστε λοιπόν με μια υπογραφή τελειώνει ένας γάμος. Λυπάμαι, Δημήτρη. Μακάρι να μην είχαν έρθει έτσι τα πράγματα. Δεν έχεις λόγο εσύ να λυπάσαι. Το αντίθετο θα λέγα. Το πεδίο τώρα πια είναι ελεύθερο. Το γεγονός είναι ότι είσαι έγκυος, αγαπητή μου Δάφνη. Γιατρέ. Γρήγορα έπαθε ανακοπή. Ο λόγος λοιπόν, κύριε Στράτου, για τον οποίο ξανασυναντιόμαστε τόσο σύντομα, είναι ότι τα φρένα του αυτοκινήτου της γυναίκας σας βρέθηκαν χαλασμένα, λιμαρισμένα και κομμένα από ανθρώπινο χέρι. Να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, κύριε Στράτη. Ο χώρος και η ώρα είναι εντελώς ακατάλληλα, κύριε υπαστυνόμε. Άλλωστε, ο πεθερός μου είναι πολύ κουρασμένος. Ναι, όχι, δεν πειράζει, Δημήτρη. Μπορώ να απαντήσω. Δεν πρόκειται να σας κουράσω. Θα γίνουν άλλωστε επίσημες ανακρίσεις. Θα ήθελα μόνο να μου πείτε μερικά πράγματα που θα ευκολύνουν τις έρευνες. Μάλιστα. Τι ακριβώς ψάχνετε, κύριε Βαντή? Μάλλον για κάποιο δολοφόνο, κύριε Χατζή. Αν θυμάμαι καλά το όνομά σας. Μα τι λέτε τώρα. Ας μην καταλήγουμε σε τέτοια συμπεράσματα. Θα προτιμούσα να μείνουμε για λίγο μόνοι, κύριε Στράτου. Ναι, ναι, όπως θέλετε. Αφήστε μας, παιδιά. Κύριε, σας παρακαλώ να μην απομακρυνθείτε. Μπορεί να σας χρειαστώ. Κώστα, θα είμαστε στην καφετέρια. Ναι. Και τώρα, πείτε μου, κύριε Στράτου, ποιος είχε συμφέρον να σκοτώσει τη γυναίκα σας? Να τη σκοτώσει, μα... Πώς μιλάτε με τέτοια βεβαιότητα? Μάλλον για ατύχημα πρόκειται. Όχι, κύριε Στράτου. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Βέβαια, η ιδέα μπορεί να σας σοκάρει. Θα πρέπει όμως να συνηθίσετε. Λοιπόν... Κανείς δεν ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα. Δεν είχε εχθρούς? Εχθρούς, όχι βέβαια. Ίσως κάποιους που την αντιπαθούν, αλλά εχθρούς όχι. Δηλαδή, ισχυρίζεστε ότι η κυρία Στράτου δεν θα μπορούσε να επισύρει το μίσος κάποιων ανθρώπων? Το μίσος? Όχι, βέβαια. Όχι τέτοιο που να θέλω να τη σκοτώσω. Λοιπόν, εσύ τι λες για όλα αυτά? Δεν ξέρω. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο. Ποιος να θέλει να σκοτώσει τη Βέρα? Κανείς. Όλη αυτή η ιστορία μου φαίνεται απίθανη. Είμαι σίγουρος πως κάποιο λάθος έχει γίνει. Έλα τώρα, έλα. Η αστυνομία δεν είναι τόσο ανόητη να κάνει τέτοια λάθη. Αναρωτιέμαι πού να πήγαινε. Ξέρεις τίποτα? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Λέω, επειδή δουλεύατε πολύ καιρό μαζί και είστε στενά συνδεδεμένοι. Τι εννοείς με αυτό? Τίποτα δεν εννοεί. Δεν καταλάβω γιατί εκνευρίζεσαι. Εσύ δεν είσαι ο πιο στενός συνεργάτης? Και λοιπόν, δουλεύα μαζί, δεν μου λέγει τα μυστικά της? Είχε μυστικά. Φίλιππε, καταντά σαν υποφορός. Μην κάνεις ανόητες ερωτήσεις, σε παρακαλώ. Α, εσύ είσαι εκνευρισμένος και πολύ, μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, η Βέρα είχε μυστικά. Και μερικά από αυτά μπορεί να ήταν και θανάσιμα. Τι εννοείς? Δεν εννοώ τίποτα. Υποθέσεις κάνω. Να μην κάνεις υποθέσεις. Δημήτρη, πώς κάνεις έτσι? Έχει έρθει στην τέλεια του κόσμου? Με συγχωρείς. Πέρασε μια πολύ άσχημη μέρα. Και αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Πραγματικά ήρθε η συντέλεια του κόσμου, τουλάχιστον για μένα. Γιατί, τι έγινε? Έτσι κι αλλιώς θα το μάθεις. Σήμερα διαλύθηκε οριστικά ο γάμος μου. Υπέγραψε τα χαρτιά για το διαζύγιο. Λοιπόν, ας ανακεφαλαιώσουμε. Κανείς δεν είχε λόγους να σκοτώσει τη σύζυγό σας. Κανείς δεν είχε λόγους οικονομικούς, κληρονομικούς, επαγγελματικούς, ώστε να αποπειραθεί να τη δολοφονήσει. Ακριβώς. Πού πήγαινε η κυρία Στράτου? Δεν κατάλαβα. Λέω, στο αυτοκίνητο της συζύγου σας βρέθηκαν βαλίτσες. Πράγμα που σημαίνει ότι πήγαινε κάποιο ταξίδι. Πού πήγαινε, λοιπόν? Δεν ξέρω. Ίσως σε κάποια φίλη της, ένα μικρό ταξιδάκι. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι η σύζυγός σας θα ταξίδευε χωρίς να σας ενημερώσει? Ναι, κοιτάξτε, κύριε Βανδύ, το κάνετε και ακούγεται περίεργα. Η γυναίκα μου είναι άνθρωπος με προσωπικότητα, με ελευθερία σκέψης και βούλησης. Λοιπόν, θα μπορούσε να κάνει ένα ταξίδι χωρίς να με ρωτήσει. Και χωρίς να σας ενημερώσει? Ναι, αλλά εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι υπονοείτε. Δεν υπονοώ τίποτα. Ναι, ακούστε, κύριε Πιστρέμ, είμαι πάρα πολύ κρασμένος και θα ήθελα πολύ να τελειώσουμε. Όπως θέλετε. Επιτρέψτε μου μόνο να σας υποβάλω μια τελευταία ερώτηση. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η σύζυγός σας ήταν αποκλειστικά δικό της? Ναι. Ναι, εντελώς προσωπικό της. Το οδηγούσε η ίδια. Ο οδηγός σας είπε στην τροχέα ότι το αυτοκίνητο έμεινε παρκαρισμένο 2 ώρες μπροστά από την είσοδο του σπιτιού σας. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω τι σημασία μπορεί να έχει αυτό. Όλα μπορεί να έχουν σημασία, κύριε Στράτη. Τέλος πάντων, ας μην σας κουράζω άλλο. Καληνύχτα σας. Κύριε Παστινόμε, σας παρακαλώ. Θα ήθελα να μην δοθεί δημοσιότητα σε αυτή την εκδοχή περιφώνου. Θα μπορούσε να γίνει μεγάλο σκάνδαλο. Δεν είναι στο χέρι μου. Εμείς είμαστε πάντοτε υποχρεωμένοι να δίνουμε στον τύπο κάποιες πληροφορίες. Ναι, θα ήθελα να γίνει εξαίρεση για μένα. Θα επικοινωνήσω με κάποιους ανεταίρους σας και θα λάβετε έντολες. Όπως θέλετε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Δημήτρη, ειλικρινά λυπάμαι, δεν είχα ιδέα. Δεν πειράζει, Φίλιππε. Βλέπεις όλο αυτό. Έρχεται ο... Να ρωτιέμαι τι ελέγχει τόση ώρα εκεί μέσα. Δεν είναι πολύ στα γύρω. Λοιπόν, θα ήθελα να σας υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Πρόκειται για ανάκριση ή για... Όχι, κύριε Χατζή. Μια προκαταρτική συζήτηση. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Ανακρίσεις θα γίνουν αργότερα. Μα τόσο βέβαιος είστε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια? Είμαι απόλυτα βέβαιος. Και δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να πάει κάποιος ανώμαλος και να κόψει τα φρένα? Έτσι, για παιχνίδι. Ενδιαφέρουσα εκδοχή, κύριε Χατζή. Θα την εξετάσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε αν ξέρετε αν κάποιος ή κάποιοι είχαν λόγους να σκοτώσουν την κυρία Στράτου. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Δημήτρη. Δεν νομίζω ότι κάποιος είχε λόγους να κάνει κάτι τέτοιο. Μήπως ξέρετε που πήγαινε? Τι που πήγαινε, εγώ δεν ξέρω καν αν βγήκε. Εσείς? Εγώ είχα μέρες να τη δω. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε. Θα ξαναειδωθούμε. Αν ωστόσο θυμηθείτε κάποια λεπτομέρεια, να μου την πείτε. Καμιά φορά από κάποια λεπτομέρεια εξαρτάται η λύση του προβλήματος. Σκοτεινή υπόθεση, κύριε Βαρδία. Ναι, κύριε Χατζή. Αλλά στο τέλος όλες οι υποθέσεις φωτίζονται. Καληνύχτα σας. Όλα αυτά είναι εντελώς παράλογα. Παράλογα και όμως αληθινά. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Ποιος θα μπορούσε να μισεί τόσο πολύ τη Βέρα ώστε να θέλει να τη σκοτώσει? Ποιος θα μπορούσε να έχει κάποιες αντιπάθειες, αλλά. Όχι τόσο, όχι έτσι. Κι όμως. Κάποιος πρέπει να τη μισεί πάρα πολύ. Ναι, αλλά ποιος?
Ποιο το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι και κοντεύω να τρελαθώ. Όλα αυτά με στο μυαλό μου έχουν γίνει κομφούζιο. Γι' αυτό λέω πως είναι παράλογο. Έγινε όμως. Και ίσως να ξαναγίνει. Αν επιζήσει. Μα τι λες τώρα. Μα τι λέω τώρα. Αυτό είναι... Έλα, αυτό... μην ταράζεσαι. Μια σκέψη έκανα. Ας γίνει καλά η Βέρα και θα τα τακτοποιήσουμε όλα τα άλλα. Δεν μου είπες όμως. Ο Βανδύς τι άλλο σου είπε. Αρχίσει ένα κρίσις. Αυτός πιστεύει ότι ο ένοχος πρέπει να είναι πολύ γνωστός. Δηλαδή, μέσα από την οικογένεια. Δεν είχε καθαρά. Όμως θα μας ανακρίνει όλους μας. Μα καλά, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό. Δεν νομίζω. Νομίζω θα ήταν ανοησία. Άλλωστε, ο δολοφόνος δεν είναι από την οικογένεια. Δεν μπορεί να είναι. Αλλά θα βγουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Σχέσεις, παλιοί δεσμοί, καταλαβαίνεις. Θα οργιάσει το κουτσομπολιό. Αν μας παραλάβει ο τύπος αυτή τη στιγμή, είμαστε χαμένοι. Ένα σκάνδαλο αυτή τη στιγμή θα ήταν ολέθριο. Και για την εταιρεία. Το έχω σκεφτεί. Κοινώνησα με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως μου, που σκέφτηκε ότι θα φροντίσει να γίνουν οι ανακρίσεις με κάποια διακριτικότητα. Αλλά βέβαια, για τίποτα δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος. Κάτι να ξεφύγει από κάποιον. Οι δημοσιογράφοι καραδοκούν. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σε κατατρέχει η μοίρα, αδελφέ μου. Έτσι. Την έχω προκαλέσει την τύχη μου. Την προκάλεσα χιλιάδες φορές. Και τώρα... περιμένω την κάθαρση. Ή την τιμωρία. Δάφνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν είναι καταπληκτικό, το ότι είμαστε σχεδόν αδέρφοι και δεν μιλάμε ποτέ. Είναι αλήθεια, αλλά οι συνθήκες βλέπεις. Ξέρω, καταλαβαίνω. Ελπίζω στο μέλλον να γνωριστούμε καλύτερα. Μου είσαι πολύ συμπαθής, ξέρεις. Ευχαριστώ. Πας να δεις τον πατέρα σου. Ναι. Καλά θα κάνεις. Ξέρεις, μετά τα τελευταία γεγονότα που χρειάζεται, έχει καταρρεύσει σχεδόν. Τα τελευταία γεγονότα δεν ξέρω τι συνέβη, μήπως συμβαίνει. Δεν ξέρεις. Χθες βράδυ ήρθε η αστυνομία στο νοσοκομείο και μας ανακοίνωσε ότι το τρακάρισμα της Βέρας δεν ήταν ατύχημα, αλλά δολοφονική ενέργεια. Κάποιος άγνωστος έκοψε τα φρένα του αυτοκινήτου της. Απόπειρα δολοφονίας. Πώς, ποιος. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Και πότε το μάθετε αυτό. Χθες βράδυ είμαστε στο νοσοκομείο. Ήταν και ο Δημήτρης εκεί. Σκέψου, δεν ξέρω αν την απαντήσουμε σε ερωτήσεις του ανακριτή. Ο Δημήτρης ήταν εκεί. Είχε πάει να δει τη Βέρα. Ναι. Δάφνη, και με την ευκαιρία ήθελα να σου πω ότι λυπήθηκα πολύ για το διαζύγιο σας. Ο Δημήτρης μόλις είχε επιστρέψει από το δικηγόρο του χθες, ήταν σε άθλια κατάσταση, σχεδόν δεν μιλιότανε. Υπέγραψε ο Δημήτρης για το διαζύγιο. Ούτε και αυτό το ξέρω. Τώρα, αν είναι δυνατόν, του έφερα ένα καρό δυσάρεστα νέα σε μια στιγμή που σε είδα. Δεν ήθελα να κατευθώ, δεν είχα πρόθεση. Δεν πειράζει, Φίλιππε. Μην το σκέφτεσαι. Γεια σου. Γεια σου. Έμαθε τα νέα. Λυπάμαι πολύ. Αλήθεια. Και ήρθες να μου συμπαρασταθείς.
Ήρθα να σε δω, πατέρα, να κουβεντιάσουμε. Τι θες να μου ζητήσεις, Δάφνη, γιατί μόνο τότε έρχεσαι να με δεις? Είσαι άδικος μαζί μου. Όμως δεν σε παρεξηγώ. Πέρασες πολλά τις τελευταίες μέρες. Ήρθες, λοιπόν, να μου συμπαρασταθείς. Ήρθα γιατί σε αγαπώ. Όσο και δεν το πιστεύεις αυτό. Και η αγάπη είναι από μόνη της συμπαράσταση. Ναι, μόνο που άρχισες λίγο. Είναι κάπως αργά, δεν νομίζεις? Χρειαζόμουν χρόνο. Τα τελευταία γεγονότα μου δημιούργησαν και εμένα προβλήματα. Μόνο τα δικά σου προβλήματα σκέφτεσαι, Δάφνη. Είσαι άδικος, αλλά δεν πειράζει. Άδικος, εγώ? Τότε η δική σου δικαιοσύνη που είναι? Η Βέρα είναι μεταξύ ζωής και θανάτου δύο μέρες τώρα και ενδιαφέρθηκες να μάθεις. Δεν ρώτησες ούτε για μένα. Τίποτα. Τα αισθήματά μου για τη Βέρα τα ξέρεις, δεν τα έκρυψα ποτέ. Όμως δεν ευχήθηκα ποτέ το θάνατό της. Λοιπόν, έμαθα ότι πριν φύγει έτσι ανεξήγητα, είχες μια συζήτηση μαζί της. Μπορώ να μάθω τι της είπες? Γιατί ήταν τόσο εκνευρισμένη? Γιατί έφυγε έτσι σαν τρελή? Μου ρίχνεις ευθύνες, πατέρα? Όχι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Είναι τόσα τα ανεξήγητα. Ξεχνάς, φαίνεται, πως η Βέρα δεν είχε ατύχημα, αλλά κάποιος αποπειράθηκε να τη σκοτώσει. Και αυτός δεν ήμουν εγώ. Ήθελες όμως να πεθάνει, έτσι δεν είναι? Παραλογίζεσαι και το ξέρεις. Δικαιοσύνη, θεία δίκη και άλλες ανοησίες. Σου λέω ότι πρόκειται για καθαρή δολοφονική απόπειρα. Το χέρι του δολοφόνου όπλησε η δικαιοσύνη. Ανοησίες. Το χέρι του δολοφόνου το όπλησε το συμφέρον. Ή κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν είχε συμφέρον να σκοτώσει την Βέρα. Ίσως όχι οικονομικό. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. Όπως το μίσος και ο έρωτας. Υπονοείς εμένα? Όχι μόνο εσένα. Πολλοί έχουν λόγους να μισούν τη Βέρα. Μα τόσο μίσος. Μέχρι θανάτου. Ο θάνατός της θα έλυνε πολλά προβλήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Πρώτα-πρώτα τα δικά σου. Δεν θα υπήρχε λόγος να πας τις φωτογραφίες στον Κώστα. Και μαζί της θα πέθαινε και το πάθος σου. Ο έρωτάς σου. Λες ανοησίες. Αν ήθελα να σκοτώσω τη Βέρα από έρωτα, θα το είχα κάνει εδώ και χρόνια. Το ξέρεις πολύ καλά πως δεν την αγαπώ πια. Τη μισούσες όμως. Ο έρωτας και το μίσος είναι πολύ κοντά. Πολλοί ήταν αυτοί που μισούσαν τη Βέρα. Και όλοι είχαν λόγους να τη σκοτώσουν. Και ο Δημήτρης του κατέστρεψε τη ζωή. Και η Δάφνη. Μην το ξεχνάς. Και εσύ, αγαπητή μου. Και εσύ. Ίσως το δικό σου χέρι να όπλησε η δικαιοσύνη. Δεν ήθελα το θάνατό της, το ξανάπα. Εγώ δεν της μοιάζω, δεν είμαι σαν αυτήν. Τι θέλεις να πεις? Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι θέλω να πω. Φαντάζομαι πως έχεις μνήμη. Αναφέρεσαι πάλι στη μητέρα σου? Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Εσύ με ανάγκασες, λυπάμαι πολύ. Λυπάσαι? Είσαι πολύ σκληρή, Δάφνη. Όχι τόσο σκληρή όσο είσαστε εσύ και η Βέρα μαζί μου.
Αλήθεια, σκέφτηκες ποτέ πόση συμπαράσταση χρειαζόμουν εγώ? Πώς έζησα τη ζωή μου, τη μοναξιά μου, την ανασφάλειά μου, την έλλειψη κάθε στοργής? Αρκετά. Ναι, πατέρα, αρκετά. Λοιπόν, και τώρα πες μου τι θέλει και τι θες να με δεις. Πολύ καλά μου το θες έτσι. Ήρθα να πάρω τις μετοχές μου, αυτές που μου άφησε η μητέρα. Τις μετοχές σου? Είναι στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας. Το ξέρω, αλλά προτιμώ να τις έχω εγώ. Δεν με εμπιστεύεις? Σε εμπιστεύω. Όσο και εσύ. Πολύ καλά, πολύ καλά, Δάφνη. Θα τις πάρεις τις μετοχές σου. Μόνο τώρα άφησε με, σε παρακαλώ. Θέλω να μείνω μόνος μου. Εσύ με ανάγκασε. Εμπρός. Τον είπα στην ομόβαση, παρακαλώ. Ο ίδιος. Αν θέλετε στοιχεία για την υπόθεση στράτου, πηγαίνετε στον Άγιο Δημήτρη στο παλιό ψυχικό. Μέσα στο καλάθι των αθλήστων είναι ένας κίτρινος φάκελος. Μέσα εκεί θα βρείτε ό,τι στάτε.